Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε σε αυτό το όμορφο χωριό. Όπως το λέμε κάποιοι φίλοι μεταξύ μας στη γέφυρα του Καλαδίου της Άνδρου, γιατί έχει εκπληκτική θέα. Ξεκινάμε την προσπάθειά μας για τις εκλογές από αυτό το χωριό. Το θεωρούμε πολύ οικείο χωριό. Ένα χωριό το οποίο, όπως σας είπα και πριν, είναι στην καρδιά μας και το επισκεφτόμαστε πάρα πολύ συχνά. Δυστυχώς λοιπόν, σε αυτά τα δελτία τύπου, οι συγκεκριμένοι κατηγορούν, βρήκαν να κατηγορήσουν εμένα προσωπικά και τους συνεργάτες μου για τη φωτιά που μπήκε προχθές στη Χωματερή, μια συνηθισμένη δυστυχώς κατάσταση το τελευταίο καιρό, αλλά αυτή τη φορά όμως είχε ένα τεράστιο κακό. Κάηκε το μηχάνημα του δερματοποιητή, το οποίο μηχάνημα αυτό στοίχιζε γύρω στις 800.000 ευρώ πριν από 12 χρόνια, τώρα στοιχίζει περίπου γύρω στο 1.000.000 και παραπάνω. Ήταν το μηχάνημα με το οποίο τα σκουπίδια μέχρι ένα χρονικό διάστημα γινόντουσαν μπάλες και στιβαζόντουσαν σε ένα σημείο, ώστε κάποια στιγμή, όταν γίνει η μονάδα της εργασίας, να πάνε εκεί. Και από εκεί λοιπόν πήραμε 150.000 ευρώ τη μια φορά και 250.000 ευρώ την άλλη φορά, την επόμενη φορά. 400.000 ευρώ λοιπόν ο Δήμος, οι Δημότες πρέπει να πληρώσουν για τη διαχείριση όπως την κάνει αυτή τη στιγμή η σημερινή διοίκηση και ο κύριος Λουτσάρης. Δεν φτάνει λοιπόν αυτό, ήρθε και το γεγονός που κάει και ο δερματοποιητής χτες και μετά από αυτό, χτες το βράδυ ή σήμερα το πρωί νομίζω, βγήκε η ανακοίνωση αυτή που κατηγορεί εμάς. Εμείς αντιδράσαμε, απαντήσαμε όσο μπορούσαμε πιο πολιτισμένα. Αφήνω αυτό το θέμα και πάω στο επόμενο. Το επόμενο θέμα είναι το πιο σημαντικό, μια και το Βραχνού ανήκει στο τοπικό της χώρας, στα τοπικά μας. 4 χρόνια ολόκληρα, και έχω εδώ πέρα και το τοπικό συμβούλιο, τους τρεις εδώ, τον Γιώργο, την Κατερίνα και τον Αντώνη, 4 ολόκληρα χρόνια, σας το λέω αυτό με πλήρη ευθύνη, όπως έχει γίνει και με τα περισσότερα άλλα χωριά του νησιού και τις τοπικές κοινότητες, δεν έχει βοηθηθεί κανένας πρόεδρος ή τοπικό συμβούλιο από την κεντρική διοίκηση και από τον Δήμαρχο. Στο παραμικρό, η ΣΑΤΑ που όλοι ξέρετε και θα την ξέρει σίγουρα ο αγαπημένος ο Μπάμπης, η ΣΑΤΑ όπου είναι χρηματοδοτήσεις που ο Δήμος παίρνει συνολικά για να τα μοιράσει στα χωριά και συγκεκριμένα στη χώρα το χρόνο είναι 60.000 ευρώ, όπου τα χρήματα αυτά τα διαχειρίζεται το τοπικό συμβούλιο της χώρας, η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση μαζί παίρνουν τις αποφάσεις, το πενταμελές που ήταν μέχρι τώρα. Επί 4 χρόνια δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, νομίζω, Γιώργο, ούτε ένα ευρώ, κανένα πρόγραμμα τεχνικό δεν έχει εισακουστεί από το τοπικό συμβούλιο. Αυτά σας τα λέω γιατί μπορεί να σας πούνε και τι έκανε ο Γιώργος, τι έκανε ο Αντώνης, τι έκανε η Κατερίνα, τι έκανε ο Τάδε. Δεν κάνανε τίποτα το τοπικό. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα ούτε το τοπικό της χώρας, ούτε κανένα άλλο τοπικό. Το τοπικό της Μεσαριάς που είναι εδώ μπροστά μου η αριστεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος. Κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η Μεσαριά παίρνει 28.000 το χρόνο. Δεν πήρε τίποτα. Η απάντηση λοιπόν ήταν ότι εμείς κάνουμε έργα, οπότε αυτά είναι μέσα στα τοπικά. Δεν είναι έτσι. Ο κάθε πρόεδρος εκλέγεται από τους κατοίκους του χωριού ή της πόλης όπως είναι εδώ η Άνδρος μαζί με το Βραχνού και τα Λιβάδια. Εκλέγεται για να κάνει κάποια μικροπραγματάκια τουλάχιστον και να μεταφέρει τα μεγάλα προβλήματα προς τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, ήταν, να το πω έτσι και συγγνώμη για την έκφραση, ευνουχισμένοι όλοι οι πρόεδροι και τα τοπικά συμβούλια. Δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Εμείς λοιπόν, όπως και το 2014-2019 που κάναμε, αλλά τότε έγιναν και αρκετά λάθη, εμείς λοιπόν θα προχωρήσουμε στη συνεργασία, στην πλήρη συνεργασία με τα τοπικά μας και με τους πρόεδρους και με τα τοπικά συμβούλια, είτε και αν σε κάποια χωριά δεν θα έχουν εκλεγεί κάποιοι δικοί μας ενδεχομένως και θα είναι κάποια τοπικά από την άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν και τους έχω χαρακτηρίσει όλους τους προέδρους και τα τοπικά συμβούλια, τους προέδρους πιο πολύ όμως, σαν τοπικούς αντιδημάρχους. Γιατί έτσι θα μας βολέψει πάρα πολύ, επειδή η Άνδρος είναι αχανής, έχει πάρα πολλά χωριά το νησί. Δεν κυβερνιέται δηλαδή από ένα δημοτικό συμβούλιο των 11 ατόμων, δεν γίνεται να κυβερνηθεί.
Έτσι λοιπόν, όλοι οι πρόεδροι που, θα είναι, που είναι γύρω στους 24, θα είναι τοπικοί αντιδήμαρχοι και θα μας βοηθάνε στην καθημερινότητα, που είναι το πιο σημαντικό. Δεν σας το είπα αυτό στην αρχή. Ένα έργο δημόσιο δυστυχώς για να γίνει θέλει στην καλύτερη 3 χρόνια και μπορεί να φτάσει και τα 7-8 χρόνια. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, ο βιολογικός της χώρας ξεκίνησε από μια απλή μελέτη, προμελέτη, σκέψη επί Βάμβουκα, επί Μανώλη. Ο Γλινός μετά έκανε μια επικαιροποίηση, πήρε τη χρηματοδότηση το 2011 και το τελειώσαμε εμείς το 2016. Δεν είχαν καν γίνει τα εργοστάσια κάτω. Δηλαδή το 2016 είχαμε ξεκινήσει, από το 2014 είχαν σταματήσει τον υποριό κάπου η αποχέτευση. Που σημαίνει από τον υπογείο και όλα τα κτίρια τα φτιάξαμε, έγιναν επί εποχής μας. Αλλά δεν το κάναμε το έργο εμείς, το έργο έγινε από όλους. Και το Δημοτικό Σχολείο στο Γαύριο από το 8 ξεκίνησε, το 2015 εμείς. Πεζογέφυρα έκανε καμιά προσφορία από αυτό. Την πεζογέφυρα και όλα αυτά είναι έργα τα οποία παίρνουν από 3 μέχρι 10 χρόνια. Δυστυχώς το δημόσιο έτσι είναι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το πράγμα θα είναι και αυτό από τα πρώτα πράγματα που θα, δούμε την που θα κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Ο δρόμος. Το θέλουν και οι Φαλικιανοί, έχει ανάγκη και η πυρόσβεση και για λόγους πυρόσβεσης, αλλά και το Βραχνού, προκειμένου τα πάνω σπίτια να μην ερημώσουν. Από όσο εξώ γνωρίζω, τα πάνω σπίτια είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να έχει πρόσβαση και θα κοιτάξουμε να το κάνουμε, να το ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα. Και αυτό. Εδώ είναι το τοπικό. Θέλω να προσθέσω κάτι. Ως πρόεδρος τοπικού, μου δίνεται η ευκαιρία απόψε και ήθελα από καιρό να τα τονίσω. Προς την κοινή γνώμη, τις δυσκολίες πραγματικές που βίωσε το τοπικό συμβούλιο το δικό μας, είμαστε εδώ 4, ο Θοδωρής, η Κατερίνα, ο Αντώνης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθεί ένα τοπικό μέσα στην έδρα του Δήμου και να είμαστε στην άλλη παράταξη. Πολλοί μπορεί να είπανε δεν ήταν καθόλου δραστήριο 4 χρόνια το τοπικό της χώρας. Εμείς μόνο ξέρουμε τις δυσκολίες που βιώσαμε. Γιατί? Γιατί οτιδήποτε, όλα τα προβλήματα της καθημερινότητος περνάνε μέσα από το τοπικό, επειδή εμείς και γνώστες είμαστε της περιοχής μας, όσο ξέρει ο Αντώνης του Βραχνού δεν το ξέρει κανένας. Όσο ξέρω εγώ τη χώρα που έχω γεννηθεί και ζω στη χώρα, ή ο Θοδωρής Κατερίνα, δεν την ξέρει κανένας. Λοιπόν, εμείς μεταφέραμε 4 χρόνια τώρα τα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών. Αυτό όμως, όταν έφτανε στα αυτιά τους, κοιτούσαν εκείνοι να μην τους ένοιαζε πολύ το πολιτικό όφελος. Δηλαδή, να μην το εισπράξουμε εμείς, γιατί τόσο μυαλό είχανε, να το εισπράξουν αυτοί. Και μου λέγανε, Γιώργο, άστος εμάς. Εμείς δεν διαχειριζόμαστε, πρέπει να ξέρετε, ούτε χρήματα, ούτε στη διάθεση μας έχουμε εργαζόμενους. Εγώ δεν μπορούσα να πάρω ούτε έναν εργάτη να πάω να κάνω μια δουλειά τα 4 χρόνια αυτά. Ή ο Αντώνης ή οι υπόλοιποι. Γι' αυτό κρατήσαμε μια ήπια πολιτική στάση για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε, γιατί αυτό ήταν το καθήκον μας, όσο το δυνατό περισσότερο τα θέματα των συντοπιτών μας. Δεν ξέρω αν το καταφέραμε και κατά πόσο βαθμό, αφού και η ίδια η πολιτεία ήθελε να θεσπίσει ένα νόμο να μην υπάρχει τοπικό στην έδρα του Δήμου. Δεν είναι το ίδιο να είσαι στο τοπικό, στον Πατσί, στο Γαύριο ή στο Κόρθι και να είσαι από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι μέσα στη χώρα. Εμείς πηγαίναμε σχεδόν με τα παρακάλια και μετά από την πίεση του κόσμου μήπως και μπορέσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Αυτό το βιώσαμε 4 χρόνια. Δεν σας κρύβω ότι δεν θέλω ούτε να διανοηθώ να επανεκλεγούν και να είμαι εγώ ως μέλος του Συμβουλίου ή πρόεδρος ακόμα χειρότερα του τοπικού Συμβουλίου. Σας ανοίγω την καρδιά μου, δεν το έχω πει αλλού, επ' ευκαιρία απόψε τη συνάντησή μας του χωριού που αγαπάω, γιατί έχω πολλούς φίλους και είμαι και εγώ λίγο λιβαδιανός και όλα αυτά κοντά εδώ. Σας ανοίγω την καρδιά μου και σας λέω το τι βιώσαμε. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μια ήπια στάση, μήπως και μπορέσουμε μερικά θεματάκια να τα διεκπαιρεώσουμε. Όσον αφορά τον κόσμο, με βρίσκανε στην αγορά και τους έλεγα, παιδιά, πηγαίνετε,
πηγαίνετε πάνω να το λύσετε το πρόβλημα. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και την πίτα. Και φτύνανε στον κόρφο τους. Και μου λέγανε Γιώργο εσύ, γιατί αυτούς δεν θέλουμε να τους βλέπουμε. Δεν θέλω ούτε ονόματα να φύγω, ούτε αν ήταν αντιδήμαρχος ή αν ήταν κάποιος σύμβουλος. Ο ρόλος μας ήταν δύσκολος. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν προς Θεού, αλλά αν ήμουν δημοτικό σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσα να βάλω και μια φωνή. Δεν με νοιάζει τίποτα, θα τους έκανα και ανοιχτή αντιπολίτευση. Εκεί όμως που είμαστε εμείς ήταν πολύ λεπτή η θέση μας. Και το εξομολογούμε πρώτη φορά αυτό. Ευχαριστώ, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Προσπαθήστε να μην δίνει αυτό που έγινε στα άλλα μέρη να καούμε. Επιγόντως χρειάζεται η ασφάλεια. Αυτό και μόνο. Ναι. Και αυτό ξεκινάει καλύτερα από του γραφνού παρά από τα φάλικα. Όταν κάνουμε την πρόσβαση αυτό που έχει χαράξει ο μηχανικός του Δήμου Παρασκευόπουλος, νομίζω ότι μετά γίνεται διέξοδος για τα φάλικα απολύτως. Έχουνε σημειώσει, όχι χαράξει, έχουνε βάλει σημάδια. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ γλίγορο να γίνει. Όταν καούμε, μετά τι να το κάνουμε. Κάει και σχεδόν οι άνδρος με αυτό το μεγαλείο που έχουμε. Πάει όμως κάτι σ' άνδρου, δεν θα έχετε τίποτα, δεν θα έχουμε. Το νερό αυτό είναι για του βραχμού. Όμως διακυπέφτηκε και πάει αλλού. Πάει, εγώ δεν θα πω όνομα, πάει όμως στο υλικοδρόμιο. Πάει στο πολέμη και στο υλικοδρόμιο. Εντάξει, εγώ δεν θα πω. Όχι, θα τα πω εγώ. Εντάξει, λοιπόν, αυτός ο διακόπτης, πάμε εμείς τον ανοίγουμε, τον κλείγουμε, πάνε αυτοί τον ανοίγουνε. Το ξεχνάμε. Και είναι συνεχώς οι Αλβανοί επί τόπου. Το έχω γράψει εδώ. Σε πέντε λεφτά το ανοίξαμε εμείς. Το κλείσανε αυτοί. Λοιπόν, πέρσι μου έτυχε να είναι επί την ώρα που δεν είχαμε νερό να γυρίσω το διακόπτη και έρχεται ο Αλβανός και μου λέει τι κάνεις εδώ. Ποιος, εμένα μου το πει, τι κάνεις εδώ. Τι μου λέω, τι είσαι. Μου λέει εγώ με την κρύβη πολύ μου. Δεν φαντάσω. Λοιπόν, θα έχουμε λέει νερό από τις 7. Θα έχουμε νερό από τις 7 μέχρι τις 3. Μπα. Και εμείς χωριό 50 σπίτια και εσείς ένα σπίτι θα έχετε τόσες ώρες νερό και τα λοιπά. Μου λέει κάτσε να πάρω τον κύριο Πολέμη τώρα. Άστο να και το συμπτωμένο και θα πρέπει να μιλήσω εγώ στον κύριο Σπύρο γιατί μπορεί να μην τα ξέρει ο άνθρωπος. Μπορεί να μην τα ξέρει τι γίνεται. Α, να, δεν απαντάει. Α, δεν απαντάει. Θέλω να τονίσω πολύ αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί έχω και παιδιά και γόνια και γονείς. Είναι το θέμα υγείας που είπε ο Δήμαρχος. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και για μένα θα δώσω η πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι το κομμάτι της υγείας. Το κομμάτι της υγείας θα δώσω προτεραιότητα γιατί θεωρώ το αυτονόητο πως πρέπει να έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη. Δεν λέω πως θα θέλουμε να κάνουμε νοσοκομείο, αλλά θα θέλουμε να έχουμε ένα αναξονικό. Ένα τρίπλεξ να κάνουμε. Μηχανήματα τα οποία είναι απαραίτητα πλέον για το νησί. Στο κομμάτι που ήμουνα εγώ και δούλευα για πολλά χρόνια στο ΕΤΚΕΠΗ, ο αρχηγός μου έλεγε πάλι Βουτσι να στέλνει στο ελικόπτερο, στην Άνδρο. Κύριε αρχηγέ, λέω, πρέπει να πάει γιατί δεν ξέρουμε τι έχει. Γιατί μπορεί να πεθάνει ο άνθρωπος, δεν έχουμε διάγνωση. Πρέπει να φύγει. Και πολλές φορές δεν σας το κρύβω και όταν ήταν η φρεγάτα στο Πατσί, πολλές φορές είχα πάρει τηλέφωνο εγώ προσωπικά και έλεγα στον κυβερνήτη που και να είναι και ο αξιωματικός και ο γαμπρός μου, στείλτε έναν γιατρό έξω στον Πατσί να δείτε τι γίνεται με ανθρώπους που είχαν πρόβλημα, στείλτε το ελικόπτερο, να προσπαθήσουμε να στείλουμε το ελικόπτερο της φρεγάτας να έρθει στην Αθήνα να φέρει κάποιον ασθενή. Αυτό ήταν το πλέον σύνηθε για μας. Μπράβο. Όταν εγώ του ρώτησα στον απολογισμό των πεπραγμένων ποιος είναι ο έλεγχος των εργασιών που γίνεται, η απάντηση ήταν δεν υπάρχει έλεγχος. Ένα άλλο παράδειγμα που συνέβη τώρα ήταν η σχάρα ομβρίων που βάλανε στη γειτονιά μας από Κοτρονάκι μέχρι το δικό μου σπίτι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε σημασία, έτσι. Λοιπόν, μπήκε η σχάρα ομβρίων, ένα ευτελές υλικό, το οποίο μέσα σε 2 μήνες διέλυσε. Αυτομάτως αυτό το αντικατέστησαν, τα πέταξαν δηλαδή αυτά,
και ένα έργο που πιθανόν να κόστιζε 7.000 ευρώ, γιατί μου είπε ο Δήμαρχος ότι μέχρι 7 δεν υπάρχει έλεγχος, αν δεν κάνω καλά, δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν ένα έργο που μπορεί να έκανε 7.000 και δεν υπήρχε έλεγχος, μας πήγε 20 και δεν ελέγχθηκε πάλι ποτέ. Αυτός είναι ο έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία. Να σας παρουσιάσω εδώ που είναι οι συνεργάτες μου και οι υποψήφοι. Και ξεκινάω, ο Γιώργος Οντικόπουλος που είναι στο τοπικό της χώρας, ο Αντώνης στο τοπικό της χώρας, σας ευχαριστώ, ο Άλεξ Αγγουστίνος που είναι στο Δημοτικό Σύμβουλος υποψήφιος χώρας, χώρας. Πρόεδρε μου Άνδρου, το λέω χώρας, ο Γιώργος Στεφάνου, τοπικό της χώρας, η Κατερίνα Εντασιώτη, τοπικό της χώρας, η Αττική είναι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος, ο Γιώργος Οντικόπουλος υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, η Αριστεία, η Βούλγαρη Αριστεία είναι υποψήφια τοπική σύμβουλος στη Μεσαριά, υποψήφια έπαρχος. Η Λένα η Πολίτη, που είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στην Ουδρούσα. Η Ευαγγελία, που είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος εδώ. Και ο Νίκος Ελιανίσης, που είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Κόρδι. Ο Τηλέμαχος Οτινιακός, που είναι υποψήφιος τοπικός στο Κοκκύλου. Ο Τσαούσης ο Σπύρος, που είναι υποψήφιος στο Κόρτι. Η Αθηνά, που είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στη χώρα. Ο Θοδωρής ο Ξένος, που είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον κορμό της χώρας. Ο Αντένας ο Σκανδάλης, που είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη χώρα. Ο Διαμαντής, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Ο Αντώνης, ο Αντώνογλου. Ο Αντώνης ο Πεχτέσης, εδώ το εγκάπτ, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, δεν ξέχασα κάποιον νομίζω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ελπίζω μην σας κουράσαμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να σας φέρουμε γούρι, και ευχαριστούμε για την φίλεψη. Καλά που ήταν μας την πρώτη. Σωστό. Μπράβο ρε Σουλιά. Τεμούς ευχαριστίες και μας στηρίζει ο Χαζάπης ο Βασίλης. Ευχαριστώ πολύ. Για να μην ξεχαστούν ο δρόμος για το πάνω χωριό.